Καλημέρα, Μανώλη. Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα σε όλους στην Κρήτη μας. Να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν φωνάζεις εκτός από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και τους διαφωνούντες, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και τους Δελφίνους, να γίνει το πολιτικό event της χρονιάς, λέω εγώ. Θα ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρον. Προσκλήσεις πρέπει να σου πω έχουν πάει σε όλους τους βουλευτές, από όλα τα κόμματα, εκτός από τους Σπαρτιάτες. Τώρα, αν ο κ. Κασελάκης δεν είναι βουλευτής, δεν φταίω εγώ. Αλλά από εκεί και πέρα, αν το κάναμε αυτό, θα έπρεπε να κάνουμε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο, αγαπητέ Γιώργο, στο οποίο κάποιοι από τους πρωταγωνιστές θα έπρεπε να φύγουν από τη σκηνή στο τέλος αυτού του συνεδρίου. Κάποια κόμματα θα έπρεπε να επαναδιαταχθούν συνολικά και να υπογράψουμε όλοι μαζί μια νέα ιδρυτική πράξη της ελληνικής δημοκρατίας. Μπορεί να ακούγεται βαρύδουπο αυτό που λέω, αλλά επειδή άκουγα και πριν αυτά που έλεγες, παίρνω τη σκητάλη. Τα κόμματα της μεταπολίτευσης, στα γενέθλιά της, νομίζω ότι βολοδέρνουν. Βολοδέρνει το ΠΑΣΟΚ εδώ και πολλά χρόνια, το οποίο ήταν το κόμμα βαρόμετρο της μεταπολίτευσης. Αυτό 44% του 2009 προσπαθεί, αλλά με το ζόρι έχει φτάσει το 12-13 και 17 να πήγαινε ο κύριος Ανδρουλάκης. Για μένα ίδιο είναι το αποτέλεσμα. Δεν μπορεί να ξαναγίνει το ΠΑΣΟΚ εκείνος ο άνεμος που ήταν το 81. Ο ΣΥΡΙΖΑ που προσπάθησε να το διαδεχθεί επίσης βολοδέρνει. Από το 37% του 2015 το 15% του κύριου Κασελάκη, του πανηγυρίζοντος κύριου Κασελάκη, επειδή πήρε μία ή άλλη περίπου τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ με τις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Και η Νέα Δημοκρατία είναι στην αρχή της κατηφόρας. Ήταν το μοναδικό κόμμα της μεταπολίτευσης, το οποίο δεν είχε πληγεί μάλιστα μέσα στα μνημόνια. Και σε συνθήκες πολιτικής καλοκαιρίας, να το πω έτσι, από το 41 πέρυσι και καιρό, γκρεμίστηκε στο 28 φέτος. Με συνέπεια να ακούμε τον Πρωθυπουργό χτες να λέει ότι δεν φταίει η συζήτηση για την επιστροφή στις ρίζες είναι ανεπίκαιρη και ότι αν δεν βγάζει ένα δέντρο κλαριά έχουν ξεραθεί οι ρίζες. Μα άμα δεν τις ποτίζεις τις ρίζες προφανώς ξεραίνονται και προφανώς δεν θα βγάλει και το δέντρο και κλαδιά. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι αυτό που κάποτε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ονόμασε πολύ πρόωρα το τέλος του βιοϊστορικού κύκλου των κομμάτων της μεταπολίτευσης είναι κοντά με όρους πολιτικούς, όχι εκκλησιαστικούς. Ενώ ότι στην πραγματικότητα τα κόμματά μας στις ευρωεκλογές, στην πρώτη αναμέτρηση που ψηφίσανε χωρίς να υπάρχει πελατειακό κριτήριο και ο κόσμος ψήφισε ελεύθερα, κατέστησαν υποσύνολα της κοινωνίας. Η Νέα Δημοκρατία μεταβίασε αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί το 12% του ελληνικού λαού, για να μην συζητήσω για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ. Υπάρχει λοιπόν μια βαθιά κρίση αντιπροσώπευσης, η οποία προέκυψε από αυτές τις εκλογές, η οποία δεν θα λυθεί αν δεν επανακαταχθούν οι γραμμές, αγαπητέ Γιώργο, και δεν ξέρω αν αυτή η παρουσία του βιβλίου το βοηθήσει, γιατί το βιβλίο αυτό αναφέρεται σε μια ιστορική περίοδο, στην οποία απειλήθηκε η δημοκρατία και επίσης απειλήθηκε η εθνική μας κυριαρχία από τον ξένο παράγοντα. Δεν ξέρω αν θα βοηθήσει αυτό. Εγώ προσπάθησα από το 21 που γράφω αυτό το βιβλίο, που έγραψα αυτό το βιβλίο, να δείξω τι έγινε στην Ελλάδα που ήταν μια πρώιμος Ουκρανία. Όχι υπό την έννοια του πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα της ρωσικής εισβολής, πρώιμος Ουκρανία, το πώς στην πραγματικότητα γίνονται οι πορτοκαλί επαναστάσεις, πώς καθιερώνονται καθεστώτα, πώς έρχονται ουρανοκατέβατοι αρχηγοί εξεσπερίας και εξατλαντικού. Και στο τέλος όμως αυτό δεν έχει κανένα πολιτικό αποτέλεσμα, είναι ένα αδιέξοδο. Δεν ξέρω λοιπόν αν το βιβλίο θα βοηθήσει. Θα ήθελα να βοηθήσει για να είμαι ειλικρινής, όπως δεν ξέρω και τι θα πούν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί που πράγματι έχουν την τιμή να μου κάνουν την τιμή να είναι παρόντες στην παρουσίαση του βιβλίου. Ελπίζω να λειτουργήσει ως αφορμή για ένα δημιουργικό προβληματισμό για όλους, γιατί έχω την εντύπωση ότι συμπεριφερόμαστε με όλοι μας με τα παλιά δεδομένα, δηλαδή ότι οι δημοσιογράφοι, εταιρείες δημοσκοπήσεων, διανόηση, πολιτικά κόμματα, οι πάντες, λειτουργούμε με τα δεδομένα σαν να είμαστε στο 81-85 που τα κόμματα ήταν μεγάλα πολυκαταστήματα, ενώ αυτή τη στιγμή λυπάμαι που το λέω έχουν γίνει περίπτερα. Αλλά συμπεριφέρονται ακόμα ως πολυκαταστήματα, με αυτόν τον αρκισισμό και τον εγωισμό των παλαιών πολυκαταστημάτων. Αυτό το πράγμα έχει τελειώσει γιατί ο κόσμος έχει φύγει. Η πλάκα είναι ότι μολονότι οι πολίτες έστειλαν ένα πάρα πολύ ηχηρό
μήνυμα της απαξίωσης, διότι η αποχή δεν είναι αδιαφορία. Η αποχή δεν είναι καν καταψήφιση. Η αποχή είναι απαξίωση. Μολονότι λοιπόν οι πολίτες έστειλαν ένα τέτοιο μήνυμα προς όλους, σ' άλλους περισσότερο, σ' άλλους λιγότερο, αλλά τους βήθησαν όλους μαζί, ταυτόχρονα. Οι περισσότεροι αυτή τη στιγμή συμπεριφέρονται σαν να πετούν χαρταετό. Σαν να είναι καθαρά Δευτέρα και να είναι όλοι χαρούμενοι και να έχουν πάει μια πολύ ωραία εκδρομή. Ενώ έχει φύγει το έδαφος κατά τα πόδια τους. Αν αυτό δεν γίνει κατανοητό και ο καθένας δίνει τη δική του, το δικό του αίτιος σε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο απέχει από αυτό το οποίο έχουν στα μυαλά τους εκατομμύρια Έλληνες, νομίζω ότι τα πράγματα κάποια στιγμή θα επιταχυνθούν. Ήδη στην Ευρώπη, όπου αγνοήθηκε η εποχή, οι λαοί και η εποχή κατάπιε τα προηγούμενα κόμματα. Αγνοούνται οι νέες δημοκρατίες της Ευρώπης. Αγνοείται στην Ιταλία, Μελόνι, αγνοείται στη Γαλλία, Λεπέν, αγνοείται στην Ολλανδία, Βίλντερς, περίπου αγνοείται στην Γερμανία, όπου έχουμε δεύτερο κόμμα την ακροδεξιά και πρώτο το GDU, αγνοείται στην Ουγγαρία. Όπως επίσης το ίδιο πράγμα έχει συμβεί και με τη σοσιαλδημοκρατία κυρίως και βεβαίως και με την αριστερά. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι λαοί βρίσκουν το δρόμο με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ακόμα και αν κάποιοι, ολόκληρο το σύστημα προσπαθεί να τους τον φράξει και να τους τον εμποδίσει. Αυτός πρέπει να είναι ο προβληματισμός λοιπόν από τις εκλογές, ότι να μπαίνουμε σε διάφορες κλασικές αναλύσεις του τύπου ή του Δούκα ή του Ανδρουλάκη ή του Μητσοτάκη ή του Σαμαρά ή του Καραμαλή ή του Κασελάκη ή του Τσίπρα. Τέλειωσαν αυτά. Κάνεις, θα έλεγα, μία τομή εδώ και καιρό. Και εγώ το επαναφέρω. Η χώρα είναι μπροστά σε υπαρξιακά ζητήματα. Και δεν είναι μόνο τα εθνικά που είναι, είναι και τα οικονομικά, είναι πολλά. Το κρίσιμο λοιπόν, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, στη δική σου οπτική, είναι ότι δεν έχουμε μια κρίση κομμάτων, πολιτικών κτλ. Έχουμε πολιτιακή κρίση στην ουσία. Έχουμε κρίση επικοδομήματος, για να το πω με μαρξιστικούς όρους, αγαπητή Γιώργο. Δηλαδή, αν το επικοδόμημα έχει ορισμένους πυλώνες, που αυτοί είναι τα κόμματά μας, που αυτοί είναι το κοινοβούλιο μας, που αυτοί είναι οι θεσμοί μας, η Προεδρία της Δημοκρατίας, που αυτοί είναι η δικαιοσύνη, που αυτοί είναι τα μέσα ενημέρωσης, που αυτοί είναι ο συνδικαλισμός, που αυτοί είναι το χρηματοπιστωτικό τραπεζικό σύστημα, που αυτοί είναι η αυτοδιοίκηση. Όλοι αυτοί οι πυλώνες που στήριζαν το οικοδόμημα και πάνω στο οποίο ήταν η σκεπή του και μπορούσαμε και προχωρούσαμε μέσα στον χρόνο, στη μεταπολίτευση, έχουν διαβρωθεί. Έχει πιάσει η υγρασία το πολίτευμα. Κάποια στιγμή λοιπόν, αν το αφήσεις αυτό για πάρα πολύ καιρό, θα πέσει η σκεπή πάνω από τα κεφάλια μας. Από τα κεφάλια όλων μας. Γιατί όλοι όσοι έχουν δημόσιο λόγο ή ευθύνη, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, έχουν πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Αρνούνται να διαβάσουν αυτή τη μεταβολή. Η κυρίαρχη ελίτ με γιώτα στην πατρίδα μας, η οποία έχει καταντήσει απικία. Έρχεται ένας ολιγάρχης από το Καζακστάν και την Ήδρα και σηκώνεται και φεύγει σαν κύριος χωρίς να παρέμβει το λιμενικό, ούτε αστυνομία, ούτε τίποτα άλλο. Λέω ένα ακραίο παράδειγμα τώρα που δεν έχει σχέση με τα τρέχοντα πολιτικά, αλλά έχει σχέση με το πώς αντιλαμβάνονται την Ελλάδα, ακόμα και αυτοί που την επισκέπτονται και έχουν χρήμα. Σαν Διάφραγο Αμπέλη. Δεν μιλάμε μόνο για τους μετανάστες που μπαίνουν και παραβιάζουν τα σύνορα. Μιλάμε για αυτούς που έρχονται και κάνουν διακοπές. Και πόσο βαθιά υποτιμητική είναι η στάση τους απέναντι στην Ελλάδα. Το Καζακστάν του Μπόρατ, για να θυμηθώ την ταινία, αν θυμάστε. Έτσι. Λοιπόν, έρχεται με τους ολιγάρχες του, καίει και φεύγει σαν κύριος. Δεν υπάρχει πολιτική ηγεσία να μιλήσει γι' αυτό. Είπες ότι το επικοδόμημα έχει πιάσει υγρασία και κινδυνεύει με κατάρρευση. Το ερώτημα είναι και η βάση του, η κοινωνία δεν εκπαιδεύεται σε αυτή την παρακμή. Ένα παράδειγμα, μου το είπαν σήμερα ακροατές και έχει ενδιαφέρον. Μια 17χρονη κοπελιά κοίτονταν στο οδόστρωμα στην Αθήνα 10-15 λεπτά, περνούσαν από δίπλα, πώς δεν τη διαμέλησαν. Αλλά ο καθένας έλεγε, δεν βαριέσαι, μη βρω εγώ τον μπελά μου, ο επόμενος, και τελικά η ζωή γίνεται ατομική ευθύνη. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί υπάρχει και βασιλεύει πάρα πολύ σκηνισμός στις μέρες μας. Αυτή είναι η νέα ιδεολογία που κυριάρχησε και σε ένα μεγάλο βαθμό κυριαρχεί και στα χρόνια που ήρθαν. Όχι μόνο η αδιαφορία για τέτοια ζητήματα, αλλά και η δόξα της διαφθοράς, η οποία δοξάζεται στα τραγούδια της τραπ
να πω έτσι. Η δόξα, δηλαδή, η διαφορά σήμερα δεν είναι κάτι που καταγγέλλεται. Είναι κάτι το οποίο κανείς καλείται να προσχωρήσει, αν θέλει να προχωρήσει. Ωστόσο, αγαπητέ Γιώργο, υπάρχει ένα ισχυρό τμήμα του λαού, στο οποίο συναντώνται άνθρωποι που δεν υπήρχε περίπτωση να συναντηθούν ποτέ τη δεκαετία του 80, με ίδιες με κοινές αντιλήψεις για την πατρίδα, για το δημόσιο χρήμα, για το δίκαιο, οι οποίοι πασχίζουν, αυτός είναι ο αγώνας, να μην σβήσει το κερί. Γιατί όσο το κερί είναι αναμένο και το παραδώσουμε αυτό το κερί αναμένο και στους επόμενους, κάποια στιγμή υπάρχει η ελπίδα το κερί να φουντώσει ξανά και να γίνει λαμπάδα. Αν λοιπόν δίδεται ένας αγώνας που καμιά φορά έχει και μοναξιά, έχει και συμπάθειες, έχει και αντιπάθειες όμως, καμιά φορά επίσης έρχεσαι σε αντίθεση με ανθρώπους που σε αγαπούσαν και πρέπει να παρνηθείς και την αγάπη τους. Αν υπάρχει λοιπόν κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε, είναι να ας τη θυσία να κρατήσουμε αναμένο αυτό το κερί άνθρωποι από διαφορετικές πολιτικές αποχρώσεις. Και ναι, σε αυτό έχει δίκιο άθελά του ο Πρωθυπουργός. Σε αυτό δεν υπάρχει ο διαχωρισμός δεξιάς κέντρου αριστεράς, γιατί είναι πάνω απ' όλα η πατρίδα, με τη διαφορά ότι ο καθένας σε αυτή τη συνάντηση των μυαλών, των συνειδήσεων, των σκέψεων, με την ταυτότητά του πάει. Συνυπάρχουμε όσοι έχουμε τις ίδιες απόψεις για την πατρίδα, ως δεξιοί, δεν καταργηθήκαμε, δεν αυτοκαταργηθήκαμε, ως αριστεροί, ως κεντρώοι, ακόμα και ως ακραίοι. Αν υπάρχει λοιπόν ένας στόχος που θα μπορούσε να τεθεί δημόσια για όλους μας, για να μην το είτε το ηθικό του καθενός που κάθε μέρα πηγαίνει με το σταυρό στο χέρι, είναι αυτή η αόρατη σιωπηλή πλειοψηφία που δεν χρειάζεται να έχει χαρακτηριστικά κόμματος, απλώς να έχει χαρακτηριστικά πίεσης προς το υπάρχον σύστημα αυτή τη στιγμή, μέσω της ημιάμεσης δημοκρατίας που υπάρχει ακόμα και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που είναι και πιο αποτελεσματικά από το πεθαμένο Σύνταγμα μας, που καμαρώνουμε ότι υπάρχει. Ναι. Μπορούμε. Μπορούμε. Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω δύο ζητηματάκια εδώ μου θέτουν πολλοί ακροατές. Λέει εντάξει, ο κύριος Κοτάκης λογικό είναι τη Δευτέρα σιγά που θα ξέρει τι θα πούνε οι δύο πρώην πρωθυπουργοί. Ωστόσο, δεν αντιλαμβάνεται ότι γίνεται το μείζον θέμα, ιδίως για την κυβερνητική παράταξη, αυτό που θα πούνε σε συνδυασμό με αυτό που είπε ο ίδιος για το βιβλίο, ότι απειλήθηκε και η εθνική κυριαρχία. Γιατί τώρα λέει δεν απειλείται η εθνική κυριαρχία ευθέως? Το μείζον θέμα είναι αυτά τα οποία είπαν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί πολύ πριν από την εκδήλωση της Δευτέρας. Δεν χρειάστηκε καν να συναντηθούν. Ο καθένας τα είπε σε διαφορετικές εκδηλώσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο εισακούστηκαν τότε που υπόθηκαν αυτά τα οποία υπόθηκαν. Αλλά και θα πω ποια είναι αυτά. Αλλά παρά το γεγονός ότι υπόθηκαν, δεν υπήρξε κάποια διόρθωση γραμμής, διόρθωση πορείας. Και 1 εκατομμύριο Έλληνες εγκατέλειψαν τη Νέα Δημοκρατία. Άλλοι για την αποχή, άλλοι για κόμματα της δεξιάς, που αρνούν το 20% συνολικά τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, και άλλοι και για άλλα κόμματα. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, στις 10 Δεκεμβρίου, στην παρουσίαση του δουλειού μου στην Αλεξανδρούπολη, προειδοποίησε για το Σύμφωνο Διακήρυξης Ειρήνης και Φιλίας, ότι αυτό είναι θολό. Οι Τούρκοι τι έκαναν λοιπόν με την βάζοντα την υπογραφή του με το Σύμφωνο? Αφού πήραν ό,τι ήθελαν, αν πάτε σε κάποια από τα νησιά του Βορείου Αιγαίου σήμερα με τις βίζες των τουριστών, αγαπητέ Γιώργο, θα δείτε παντού να κυματίζει η τουρκική σημαία στα ξενοδοχεία, παντού τουρκικά να ομιλούνται, παντού τουρκικά προφανώς και γραπτό μέσω επικοινωνίας στα εστιατόρια. Θα δείτε τουρκικές εταιρείες να ελέγχουν επίσης την τοπική οικονομία, κάποιες ιδιαίτερες, εν πάση περιπτώσει, δραστηριότητες, όπως ας πούμε τα Red Car. Αφού πήραν ό,τι ήθελαν, έρχονται σήμερα και μας λένε και απειλούν την Κρήτη και την Κύπρο για το γεγονός ότι τηρούν τις συμμαχικές τους υποχρεώσεις, παραβιάζοντας το Σύμφωνο Διακήρυξης Ειρήνης και Φιλίας. Καραμαλής προειδοποίησε γι' αυτό από τις 10 Δεκεμβρίου του 2023. Ο κύριος Σαμαράς μίλησε για το γάμο στο κοινοβούλιο και προειδοποίησε. Και εκείνη την ημέρα, δεν ξέρω αόρατη χείρα πώς, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας βγήκε όλοι έξω από την Ολομέλεια την ώρα που μιλούσε ο κύριος Σαμαράς. Και διαφορά ότι εκτός από την κοινοβουλευτική ομάδα
Βγήκαν και ένα εκατομμύριο κόσμος έξω από τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, να αντιληφθώ τι. Εγώ παρουσιάζω το βιβλίο μου και κάλεσα τους δύο πρώην πρωθυπουργούς να μιλήσουν με την αφορμή της παρουσίασης του βιβλίου. Αλλά αυτά που έπρεπε να υποθούν έχουν ήδη υποθεί, αγαπητέ Γιώργο. Θέλω πριν σε αποχαιρετήσω το δεύτερο ερώτημα ακροατών. Εάν συμβαίνουν, λέει, αυτά μου γράφουν εδώ στο κυβερνητικό στρατόπεδο, όπου η αλαζονία, παρά το ότι λένε ότι το μήνυμα ελήφθη, έχει πια σταβάνει για το κλειστό περιβάλλον στο Μαξίμου. Εδώ χθες, λέει, ο πρωθυπουργός τους είπε να είναι σε ετοιμότητα, γιατί κάποια στιγμή θα ξανακάνει ένα σχηματισμό. Καταλάβαμε. Από την άλλη πλευρά, στα κόμματα, τα λεγόμενα μεγάλα της αντιπολίτευσης, γίνεται το έλα να δεις. Σοβαρά, λέει, κύριε Κοτάκη, τώρα εμπνέει το φύγε εσύ, έλα εσύ, πάρε εσύ να κάνουμε εκλογές. Αυτά είναι τα ζητήματα, λέει, που απασχολούν τους Έλληνες. Όχι, προφανώς δεν εμπνέει, και γι' αυτό περιέγραψα στην αρχή σε τόσο πολύ μεγάλη έκταση το γεγονός ότι είναι σε κρίση, τόσο μεγάλη κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Δεν σταθεροποιεί τη Νέα Δημοκρατία. Ίσα-ίσα επιτρέπει να αναπτύσσονται φωνές όπως αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά στα 5 χρόνια της κυβέρνησής της χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα, όπου 32 από τους 37 βουλευτές που πήραν το λόγο άσκησαν κριτική για τον ιδεολογικό προσανατολισμό του κόμματος. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, έχει χάσει το πολιτικό μας σύστημα το σημείο της ισορροπίας του. Δεν έχει κέντρο βάρους από τη στιγμή που και τα τρία κόμματα, το ένα περισσότερο, το άλλο λιγότερο, είναι σε κρίση. Και προφανώς η λογική του φύγε εσύ, έλα εσύ, δεν είναι η λύση, εάν δεν υπάρξει μια συνολική αναθεωρημένη οπτική για τον ελληνισμό. Αγαπητέ Γιώργο, η Λίνα Νικονακοπούλου κάποια στιγμή είχε πει ότι η Ελλάδα είναι το βλέμμα μου, ο τρόπος που κοιτάζω τον κόσμο. Λοιπόν, το πολιτικό μας σύστημα χρειάζεται μια καινούρια ματιά για τον κόσμο. Δεν την έχει ακόμα. Κρατώ αυτό το τελευταίο. Θέλω να σε ευχαριστήσω, Μανώλη Κοτάκη. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα σε όλους και σε όλες την Κρήτη μας.